coach, σήμερα η ομάδα σας πετυχαίνει, μπορούμε να πούμε, μια πάρα πολύ σημαντική νίκη επί του πρωτοπόρου τα τάβλα και είχατε πετύχει κι άλλη μια νίκη το προηγούμενο παιχνίδι από το Πόλις. Πείστε μας κάτι. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτή τη σειρά παιχνιδιών. Ήταν 4 παιχνίδια συντεθόμενα με την νίκη, τα οποία κρίνουν το πέρα του συμμετοχή στα πλέον. Με τις δύο που κάναμε τις απανοτές με την πέρα μου και με την προοδευτική, είχαμε πεισμώσει. Δεν ξέραμε ότι δεν μας άξιζε αυτό που πηγαίνει μέχρι τώρα. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα στις προπονήσεις και βγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στα τάβλα και για την άνοδο που από ό,τι φαίνεται την διεκδικεί είναι πρώτη και καλή συνέχεια στο γήπεδο. Κώστα, η ομάδα σας στο τρίτο δεκάλεπτο έδειξε δύναμη, έτσι. Έδειξε είχε ταχύτητα, είχε πείσμα. Ξέραμε ότι για να χτυπήσουμε τα τάβλα και να μπορέσουμε να κλείσουμε την νίκη πρέπει να τρέξουμε. Είμαστε μια αρκετή ομάδα, προσπαθούμε να τρέξουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε transition παιχνίδι στην επίθεση όσο μπορούμε περισσότερο. Φτάσαμε τη διαφορά 18 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε μια φάση. Εκεί δείξαμε λίγο την απειρία μας, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά, έχουμε και μικρές ηλικίες περισσότερες στο σώρος. Αλλά τελικά καταφέραμε με έμπειρα παιδιά όπως είναι ο Βαγγέλης, όπως είναι ο Διονύσης, να πάρουμε το παιχνίδι. Κώστα, η ομάδα σας παίζει στην άλλη κατηγορία. Πιστεύετε ότι θα το ξαναπετύχετε φέτος? Όχι πολλά λόγια. Το κεφάλι κάτω και πολλή δουλειά. Ωραία, ωραία. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας στο στάδιο του Βυζαντινού. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στο γηπεδούχο ομάδα Τατατάβλα με την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' Εσκανά Ανδρών. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι, ντέρμπι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, ανάμεσα στα πρώτα στη βαθμολογία Τατάβλα που έχουν πετύχει σε 18 αγώνες, 17 νίκες και μία ήττα. Και τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου που έχει 13 νίκες και 5 ήττες. Διαιτές του αγώνα είναι ο κύριος Χρόνης και ο κύριος Καρίκας. Βελισσότης τώρα για τα Τατάβλα, Χρυσοχουλιάρα, Μαρκουίζος, το Βελισσιώτη. Αγραφίδης, στο Χουλιάρας τώρα, σουτ. Το ριμπάου. Ο Ραζής. Ελύσει το Ραζής κοντά του Βελισσιώτης. Καλό το σούτ αλλά άστοχο. Και ο Μαρκουίζος ανοίγει, παίρνει το προβάδισμα. 2-0 η ομάδα του Τατατάβλα. Ραζής. Μαραγκόπλος τώρα. Κόπηκε ο Άμερσον. Προπονητές στο αγώνα είναι ο κύριος Φαρμάκης για Τατατάβλα και ο κύριος Σπανός για τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Μαραγκόπλος τώρα. Δίνει στο Ραζή. Ραζί, άστοχο, το ριμπάου. Ο Παπουτσής νομίζω κέρδισε την μπάλα για τη Δάφνη, το νούμερο 15. Μαρακόπλος δίνει στον Παπουτσί, ο Παπουτσί στο Ραζί και πάλι. Άμερσον. Στο Ζαχαρόπλο, σου Ζαχαρόπλο, καλάθι. 2-2. Είναι ακόμα η αρχή. Κάπως μυδιασμένα είναι οι παίκτες των δύο ομάδων. Μαρακόπλος, γρήγορα μπροστά. Δίνει στο Παπουτσί, σου του Παπουτσί. Ο άμεσον το rebound. Στο Μαρακόπλο, Παπουτσί κοντά στο καλάθι. Αστόχησε όμως. Κουλιάρας. Και καλάθι. Για το Τατάβλα κάνει το σκορ 4-3. Ράζεις τώρα. Κοντά το Κουλιάρας. Είναι στον Παπουτσί. Μαραγκόπλος μπόρεσε και πέρασε. Αλλά αστόχησε. Κουλιάρας γρήγορα μπροστά. Με τα τάβλα. Είναι στον Αγραπίδη, σούτ Αγραπίδη, άστοχο, άμερσον στο rebound. Το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο, Ραζής, ωραία παλιά.
στον άμεσο να πετύχει το γαλάζιο και κάνει το σκορ 4-5. Βελιζιώτης απέναντι το Ράζης. Βελιζιώτης μείνει τώρα στον Χάιδο. Μέσα. Όλο καλά από τον Αγραφίδη και πάλι το προβάσμα 7-5 4 τάπλα. Αρχίζει το παιχνίδι και τελικό ενδιαφέρον. Βλέπουμε οι ομάδες είναι πιο συγκεντρωμένες πλέον. Παρά το αρχικό μούδιο του Παρακόπλος. Το λοιπόν ο Άμερσον, ο Ζαχαρόπλος, συγγνώμη, και φάουλ. Ο κ. Κρόνης δείχνει δύο βολές. Να πούμε λοιπόν ότι στην βαθμολογία, όπως είπαμε, προηγούνται τα τάπλα σε 18 αγωνιστικές. Είναι πρώτα, μία ήττα έχουν κάνει. Από εκεί μετά ακολουθεί το Πόλης Καλυθέας με 13-5 και το ΑΕΣΕΛ 13-5. Η Δάφνη μαζί με την Ένωση Νέα Πέραμα 11-7, 11 νίκες, 7 ήττες. Προφανώς πρέπει να έκανε λάθος. Από εκεί μετά 18 είναι ο Πανεπολικός και η Ηλεκτρόπολη. Και η Νίκαια μαζί με τον Πήγαρο στο Κορδαντό 9-9. 9 νίκες, 9 ήττες. 7-7 τώρα το σκορ. Ισοφάρισαν η Δάφνη. Τα τάβλα τώρα. Αλλά ο Βελιζιώτης δίνει στον Αγραφίδη και καλάθι. Ωραίο καλάθι τον Αγραφίδη. Και πάλι το προβάσμα 9-7. Τα τάβλα. Ράζεις τώρα. Σουτ του Άμερσον, νομίζω άστοχο. Βελιζιώτης γρήγορα μπροστά. Μαρκουίζο. Σουτ του Χαΐδα, άστοχο. Παπουτσής δίνει δεξιά. Μπάλα, Ζαχαρόπουλος, άστοχος. Γρήγορο το παιχνίδι πλέον. Δεν προλαβαίνουμε ούτε να πούμε τα ονόματα γιατί γρήγορα αλλάζει μπάλα. Χέρια. Να δούμε. Άστοχος. Μαρακόπουλος δίνει γρήγορα μπάλα. Τελικός αγωνιστής Ζαχαρόπουλος κάνει το 9-9. 9-9. Κουλιάρας. Τώρα δεν βιάζεται, προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Βελιζιώτης. Ο Μαρκουίζο. Χάιδας. Ελίστηκε, προσπαθεί να δώσει Ζαχαρόπλο. Και σφύριγμα του Ρουκαρίκα. Νομίζω φάουλ. Όχι. Η μπάλα για τη Δάφνη. Όχι, συγγνώμη. Βολές ο Αγραπίδης. Φάουλ χρεώσε. Προφανώς πάνω στο σουτ. Και τα φάουλ είναι 1-1 ακόμα. 5 λεπτά περίπου από την έναρξη του αγώνα. Μέσα από την βολή του Αγραπίδη. 19. Άσο και η δεύτερη. Ο Ραζής τον Παπουτσί. Σφύριγμα του κυρίου Κρόνη. Φάουλ του Χάιδα. Μπαίνει τώρα και ο Καραϊσκάκης για τα τετάβλα στη θέση νομίζω του Χάιδα. Ο νεαρός Καραϊσκάκης που πέρσι έπαιζε στο παλιό Φάλιρο, φέτος είναι εδώ στα τάβλα και βοηθάει την ομάδα του να έχει αυτή την καλή πορεία. Την καλή φετινή πορεία που, όπως είπαμε, στα 18 παιχνίδια έχει κάνει μόνο μία ήττα. Βελιζιώτης έκοψε. Φάουλ. Πάνω στο Μαρκουίζο. Yeah.
προβολές για την ομάδα του κ. Φαρμάκη. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 12-9. Ραζής. Μαλακόπλος τώρα. Ζαχαρόπλο. Ζαχαρόπλος περνάει προς τα μέσα. Έχει δύο αντιπάλους. Κακή παλιά όμως. Να πούμε λοιπόν, η σημερινή 19η αγωνιστική, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Παίζει η Ηλεκτρούπολη με τον Πήγασο Κορυδαλού. Η Προοδευτική με το ASL. Ο Λέων με την Φιλία Περάματος. Ανεβάζει τη διαφορά, τα τάβλα 15-9. Η Ένωση Νέα Πέραμο με τον Άλυμο, η Νίκαια με τον Παναπολικό, το ντέρμπι της Νίκαιας, ο Πόλης με τον Φίνικα Αγίας Σοφιάς και όπως βλέπετε τα τάβλα με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Φάουλ, κέρδισε η Δάφνη με τον Μαραγκόπλο. Παρακόπλος, ένας ταλαντούχος παίκτης, πέρσι αγωνιζόταν στη Γλυφάδα. Έχω αγωνιστεί σε πολλές ομάδες, Α ή Β Κασκανά και στην Καλθέα νομίζω. Μέσα, πρώτη βολή. 15-10. Μέσα και δεύτερο. Μαλακόπλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ειδικά εύστοχος. Είναι καλός και στα τρίποντα και στα σούτ γενικά. Είναι πολύτιμος για κάθε ομάδα. Όταν είναι σε καλή μέρα μπορεί να τρέψει τα πάντα. 15-11. 3-21 πριν τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Καραϊσκάκη στο σούτ. Άστοχο. Παπουτσί στο rebound. Δίνει γρήγορα στο Μαρακούπλο. Μαρακούπλο περνάει, το καλύπτει ο Βελιζιώτης. Έκοψε ο Καραϊσκάκης. Πέρασε γρήγορα μπροστά. Παλιά όμως. Ο Μαρκοίζος. Έχασε όμως. Παπουτσίς γρήγορα. Βήμα άλμα και άστοχος. Ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχη. Βελιζιώτης. Στον Αγραπίδη και πάλι Περιζιώτη σε λύσετε. Είναι στο Χουλιάρα, Χουλιάρα άστοχο, σέντμπολ. Το λοιπόν ο Βούτας, ο Αλέξανδρος, ένα παιδί, Μοσχατιώτης. Το Μοσχάτο Ταυροσπέρι το ξέρει αρκετά χρόνια, είναι συμπαθέστατο το παιδί. Πέρσι έπαιζε στο Πορφύρα νομίζω. Ραζή, σουτ, καλάθι, περίπου το νομίζω. Κουραζή. Κάνει το σκορ 15-14. Μείωσαν η Δάφνη. Καραϊσκάκης. Μαρκουίζος δίνει έξω το Περιζιώτη. Περιζιώτη στο Κουλιάρα. Ωραίο καλά. Συγκρίνουμε τον Παναγόπλο. Το 12 είναι ο Παναγόπλος. Ο νεαρός Παναγόπλος πέτυχε το καλά. Το τρίποντο. Το τίποντο. Συγγνώμη. Δύο πόντο. 17-14. Ραζής. Μαραγκόπλος τώρα. Σου του Μαραγκόπλου υποπίεση. Ωραίο καλά του Μαραγκόπλου. Α, είναι αυτό που λέγαμε. Και ξανά σε απόσταση αναπνοής η Δάφνη. Να, τρίποντο, συγγνώμη. Τρίποντο, ισοφάρισε. 17-17. Φάουλ του Ραζή επάνω στο Βελιζιώτη.
δύο αλλαγές για τον κύριο Φαρμάκη. Μπαίνει ο Καλούδης και ο Λάβαρης. Ο Λάβαρης όπως με πει ένας πολύ καλός, έμπειρος παίκτης. Πέρσι έπαιζε στον Ίκαρο, Νέα Σμύρνης. Γενικά έχει παίξει πολύ καλύτερες ομάδες. Πολύτιμη μονάδα για τον κύριο Φαρμάκη, όπως και ο Κόκκινος, όπως και ο Βενιζιώτης, έμπειροι παίκτες. Σε συνδυασμό με τον νεαρό Χουλιάρα και τον Καραϊσκάκη, νομίζω και κανένα δύο ακόμα, έχουν κάνει ένα αξιόμαχο σύνολο φέτος. Βούτα στο σούτ τριών ποντών, άστοχο. Βενιζιώτης γρήγορα μπροστά. 57 δευτερόλεπτα μείναν ακόμα. Βελιζιώτη σε λύσετε. Σου του Βελιζιώτη. Όλο καλά. Και πάλι το προβάδισμα από τα τάβλα. 21-17. Μαραγκόπουλος. Δεν το μάλλον χαρτί την μπάλα. Βελιζιώτης τώρα. Κάτω τους. Πιέζει. Μανίκας, Λάβαρης, Μαρκουίζος, στο Καραϊσκάκη, ωραίο σου το Καραϊσκάκη, απ, μπήκε, μπήκε η μπάλα, Μαρκουίζος στο rebound. Και καλά. 23-17 λεπτά το ταμπλό. 3-78. Την τελείξη του 10 λεπτό. Time out. Προμηθές των ομάδων δίνουν τις τελευταίες οδηγίες πριν δείξει το πρώτο δεκάλεπτο. Να πούμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ συναρπαστικό. Πέρα από τα τάβλα που έχουν ξεχωρίσει, οι υπόλοιπες ομάδες είναι η μία κοντά στην άλλη βαθμολογικά. Δίνονται μεταξύ τους ωραία παιχνίδια. Εμείς ο κόσμος, ο φίλος του κόσμου, το απολαμβάνουμε. Δεν ξέρουμε σε ποιον θα πρωτοπάμε. Και πάντα κάτι συμβαίνει. Πάντα βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Οπ. Αγραπίδης ο σουτ. Πάει στο ταμπλό και έληξε το πρώτο δεκάλεπτο με 23-17. Ξεκινάει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα νομίζω είναι για τη Δάφνη. Ο κύριος Χρόνης δίνει στον Άμερσον. Να ξεκινήσει το παιχνίδι. Καραϊσκάκης πιέζει. Δίνει στο Μανίκα. Αλεξανδρόπουλος. Τον Άμερσον. Όμως στο Αλεξανδρόπουλο σουτ. Κάτω από πίεση. Την μπάλα ο Μαστρογιαννίδης. Μαστρογιάννης, συγγνώμη. Σούτ του Αγραπέδη, ωραίο καλά. Όχι, συγγνώμη, ο Λάβαρης. Ο Λάβαρης το πέτυχε. Ο Λάβαρης πέτυχε το τρίποντο. Κάνει το σκορ 26-17. Άμερσον κοντά στο καλάθι. Μόνος. Μια καλή προσπάθεια. Πέτυχε το... Έκανε το 26-19. Μαστογιάννη, στον Αγραπίδη, στον Καλούδη, συγγνώμη. Για λαθάκια. Καραϊσκάκης. Είναι στον Κόκκινο. Ο Κόκκινος έχασε όμως. Βούτας. Περνάει προς τα μέσα κοντά στο καλάθι. Άστοχος όμως. Βούτας. Την μπάλα. Κάτω από την πίεση του Άμερσον.
την κέρδισε η ομάδα του κυρίου Σπάνου. Άμερσον κοντά στο καλάθι, ωραίο. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι ο Άμερσον. Ένας πολύς μας παίκτης από τον κύριο Σπανό. Το 6-1. Με δύο δικά του καλάθια κρατάει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Κόκκινος είναι στο Καραϊσκάκι. Μαστρογιάννης στον Καλούδη. Ο Καλούδης στον Κόκκινο. Πήρε το rebound και και είναι το 28-21. Άμερσον φάουλ. Φάουλ του Λάβαρη πάνω στον Άμερσον. Διαμαντής είναι το νούμερο 12 για την Λάβαρη. Μανίκας απ' έξω από πλάγια στον Αλεξανδρόπουλο. Διαμαντής φάουλ νομίζω πάνω στον Άμερσον από τον Μαστρογιάννη και οι δύο διαιτητές ταυτόχρονα το σφίριξαν, έχουν δίκιο. Διαμαντής στον Αλεξανδρόπουλο, το λοιπόν ο Λαβαρής. Μαστρογιάννης γρήγορα μπροστά στον Καλούδη. Ο Καλούδης αστόχησε όμως, ωραία προστάτια και έχασε την μπάλα η Δάφνη, ο Μανίκας. Δεν συνοήθηκε καλά με τον Αλέξανδρο τον Βούτα. Βιάστηκαν και η μπάλα για τα τάβλα. Μαστρογιάννης. Καραϊσκάκης τώρα. Δίνει στον Κόκκινο. Ο Κόκκινος απέναντι στο Μαστρογιάννη, μόνος. Άμερσον ο rebound. Ο Άμερσον μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ νομίζω ή βήματα, για να δούμε βήματα λέει ο κύριος Χρόνος, νομίζω έχει δίκιο. Στήθηκε πάρα πολύ καλά ο Λάβαρης και οδήγησε τον Άμερσον να κάνει βήματα. Καρασκιά ξέχασε και εδώ μια συνεννοησία τώρα από την πλευρά της ομάδας του κύριου Φαρμακή. Μανίκας. Δίνει στον Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος προσπαθεί να περάσει. Δίνει στον Άμερσον. Ο Άμερσος. Να δούμε, κόπηκε. Την μπάλα για. Έχασε την μπάλα ο Άμερσον. Μπάλα για τεταρτάβλα. Καρασκάκης στο Μαστρογιάννη. Μαστρογιάννης ελίσσεται. Περνάει τα μισά του γηπέδου. Φτάνει κοντά στο καλάθι. Δίνει στο Καρασκάκη. Καρασκάκη σουτ. Το ριμπάνο Μανίκας. Ξέρω, Αλεξανδρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος στα δύο οκτάρια. Καλούδης και Αλεξανδρόπουλος δώσαν τη μάχη. Μανίκας περνάει προς τα μέσα. Μέσα, ωραίο τρίποντο τον Αλεξανδρόπουλο. 28-24. Ετοιμάζεται και ο Παπουτσής να περάσει για τη Δάφνη. Μαστρογιάννης. Κόκκινος με το Βούτα. Φάουλ πάνω στο Κόκκινο. Νομίζω το έκανε ο Βούτας και βολές. Μαραγκούπλος και Παπουτσής μπαίνουν στο παιχνίδι στη θέση του Μανίκα και του Διαμαντή. Κόκκινος μέσα από τη βολή. Ο 9-24. Άστοχη, δεύτερο, Άμερσον το rebound. Μαραγκόπουλος. Oh.
Μπάλα out, μπήκε στο Στεφάνι, μετά το σουτ του Μανίκα νομίζω, δεν το προσέξαμε και καλά. Μπαίνει στον αγώνα και ο Λούκος, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, νομίζω ήταν πολύ καιρό τραυματίας, είχε κάποιο πρόβλημα, νομίζω στο γόνατό του, δεν είμαι και σίγουρος. Να που σιγά σιγά επανέρχεται και τώρα τον βλέπουμε, νομίζω μετά από πολύ καιρό. Κόκκινος, ωραία προσπάθεια, καλά το κεφάλι. Κόκκινος, έμπειρος, κάνει το σκορ 31-24. Άσχος στη βολή ο Κόκκινος, το σκορ παραμένει 31-24. Λούκος. Μαρακόπλος τώρα. Βούτας. Άστεγος στο σούτ. Κουλιάρας. Κόκκινος. Ωραίο σούτ, αλλά άστεγο το ριμπάν. Άρα λίγο να κερδίσει ο Κουλιάρας. Λούκος, γρήγορα μπροστά. Δίνει στον Άμερσον, Άμερσον θα τρυμίσει το σουτ, ναι. Άστοχο αυτή τη φορά. Διάστηκε. Πάλι ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι όπως το πρώτο δεκάλεπτο, όχι τόσο ζωντανός. Σιγά σιγά ζεσταίνονται οι παίκτες, ίσως για ανάπαυλα. Βγάζει λίγο από τον ρυθμό. Για να δούμε. Κόκκινος. Λάβαρε, συγγνώμη, στο Κουλιάρα. Βήματα, λέει ο κύριος Καρέκας. Λούκος. Δίνει στο Παπουτσί, αυτό στο Μαρακόπουλο. Μαρακόπουλο στο σουτ. Μέσα. Να πω, Μαρακόπουλο ουσιαστικό περισσότερε φορέ βοηθάει την ομάδα του να ακολουθήσει το σκορ. Τη πρωτοπόρο ομάδα τη βαθμολογία στα τάβλα. 31-26 τώρα. Κουλιάρα, Δεσολάβαρη. Βελιτζιώτη. Περνάει. Όχι, έχασε κόκκινο. Και Λούκος και Άμερσον καλάθι. Τριάντα ένα. Τριάντα ένα 28. Προσπαθούμε να πιάσουμε λίγο το ταμπλό. Ναι. Ξεκινάει και πάλι ο αγώνας. 3 και 47 μένουν ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 31-28 μπροστά τα ταύλα. Κουλιάρας τώρα δίνει στον Βελιζιώτη και πάλι ο Κουλιάρας. Βελιζιώτης στον Κόκκινο. Καλούδης στον Κουλιάρα. Βελιζιώτης. Το πηγαίνει ο Λούκος, Κόκκινος με τον Άμερσον,
Στο rebound ο Μαρκουίζος. Καλούδι σουτ, άστοχο και Μαρκουίζος στο rebound. Φάουλ. Φάουλ πάνω στο Μαρκουίζο. Μέσα πρώτη βολή, 32-28. Άστοχη δεύτερη βολή, το rebound. Ο Άμερσον και μετά δίνει στο Λούκο. Ο Λούκος στον Παπουτσί, όχι, σκύριο Παπουτσί, στον Μαρακόπουλο. Μαρακόπουλος προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα, ναι, πέρασε, για να δούμε, ωραίο καλά. Κάτω από την πίεση του κόκκινου. Πέτυχε το 32-30. Και πάλι σε απόσταση αναπνοής Δάφνη, της Ματάρα, δεν παρετείται. Το τελευταίο καιρό παίζει πάρα πολύ καλά. Εξάρτητα μια ομάδα που πέρσι θα γνωρίζονταν στην άλφα κατηγορία της Ασκανά. Επικίνδυνη για κάθε ομάδα. Έχει καλό υλικό. Είναι παίκτες νεαροί, σε συνδυασμό με 2-3 έμπειρους και μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Έχουν τα φόντα, για να δούμε σήμερα στο παιχνίδι τι μπορούν να κάνουν. Είναι μια από αυτές τις ομάδες που, που για μένα σίγουρα θα φτάσουν στα play-off. Βυζιώτης. Φιλιάρα στον κόκκινο. Άμερσον. Πολύ καλό αμυντική προσπάθεια του Άμερσον. Μαρακόπουλος δίνει στον Ζαχαρόπουλο. Λούκος. Για να δούμε ο Λούκος τι θα κάνει. Ωραίο σουτ, καλά θα. Να πει ο Λούκος. Πετυχαίνει το 32-33. Το προβάδισμα τώρα για την Δάφνη. 1-38, δεν λήξει το ημιχρόνο. Βελιζιώτης στο σουτ, άστοχο το rebound. Φάουλ του Μαρκουίζου, καθαρό. Και ο Σκαρίκας το βλέπει, είναι μπροστά του. Έχει δίκιο. Και δεν είναι πολλές όμως, 2-3 είναι τα φάουλ που τη βλέπω στο ταμπλό. Η μπάλα για τη Δάφνη. Λούκος. Δίνει στο Μαπουτσί. Μαρακόπουλος περνάει προς τα μέσα, ωραίο. Ωραία. Μπαλιά στον Άμερσον, αλλά η μπάλα το γλίστησε τα χέρια. Ζαχαρόπουλος, συγγνώμη. Κουλιάρας. Είναι στο Βελιζιώτη. Ο Λούκος στον Αγραπίδη, ναι. Καλούδης. Βελιζιώτης. Ναι, ντάμπλου, να έκανε βήματα, ναι. Σωστός ο κύριος Χρόνης. Κοντά στη φάση σήμερα οι διαιτητές και οι δύο είναι πάρα πολύ καλά μέσα στιγμής. Είναι αξιόλογα παιδιά. Περέλπιδα πρέπει να πούμε ως διαιτητές και οι δύο. Τους παρακολουθούμε πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Και καλοί διαιτητές νομίζω. Παπουτσί στο σουτ, μέσα, νεαρός, πανηγυρίζει το δικό του τρόπο, 32-36 μπροστά τώρα η Δάφνη, πήρε τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στον αγώνα για αυτήν, έτσι όχι συγγνώμη, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει είναι 4 πρώτους αυτή. Τα τάβλα, το σουτ, για να δούμε, σφίριξε ο κύριος Καρίκας, νομίζω φάουλ πάνω στο Μαρκουίζο, πρέπει να το έκανε. Ο Ζαχαρόπουλος ή ο Άμερσον, για να δω, ο Άμερσον πρέπει να το έκανε.
32-36, 15 και 11. 15 δευτερόλεπτα και 11 εκατοστά νομίζω μένουν. Βελιζιώτης. Πέρασε ο Βελιζιώτης, αλλά ο Βούτας ανέκοψε τον δρόμο. Σουτ. Ζαχαρόπλος στο rebound. Γρήγορα. Το σουτ του Παπουτσί, άσχολη φορά. Παρ' όλα αυτά το προβάδισμα στο ημίχρονο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Τη Δάφνη με 32-36. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Σε μια περιγραφή του Μοσχάτου Ταύρου Σπόρτη. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν για το δεύτερο ημίχρονο. Η Δάφνη προηγείται 32-36. Όπως βλέπετε το στάδιο δεν ξεπερνάει πάνω από 30-40. Φιλάθλους δεν έχει, μετρημένη στα δάχτυλα. Ίσως το κρύο που αναμένεται να έρθει στο Σαββατοκύριακο είναι ένα προμήνυμα. Ξεκίνησε ο αγώνας, Βελιζιώτης τώρα για τα τάβλα. Κουλιάρας. Βελιζιώτης στην μπάλα, μισοχουλιάρα για να σε λύσετε. Μαρκουρίζος στο λάβαρι. Βελιζιώτης διαγώνια στο Χάιδα. Ο Ζαχαρόπλος στο λοιπόν. Παπουτσίς στην ισοβούτα. Κάκη μπαλιά. Βελιζιώτης τώρα. Δεν βιάζεται. Λάβαρη στο σουτ, άστοχος. Ραζής γρήγορα μπροστά για τη Δάφνη. Ραζής προσπαθεί να περάσει, κόπηκε όμως. Χαϊδάς είναι στο Βελιζιώτη. Μαρκουρίζος ξανά στο Χαϊδά. Άρα σούτ τριοπόντων. Άστολος, θα λυπάμαι ο Βούτας. Μαρακόπουλος απέναντι του ο Χαϊδάς. Μαρακόπουλος δίνει στον Ζαχαρόπλο. Άστολος του Ζαχαρόπλος. Βελιζιώτης γρήγορα μπροστά. Η ομάδα του κύριου Φαρμάκη. Βούτας με τον Μαρκουίζο. Το rebound, Παπουτσής. Ραζής τώρα. Μαρακόπουλος. Μαρακόπουλος περνάει. Δεν Ζαχαρόπλο, σουτ Ζαχαρόπλου. Άστρο. Το rebound, ο Χουλιάρας. Άστρο και σχεδί ομάδες. Πάλι ξεκινήσαμε αφρικά. Όπως το πρώτο δεκάλεπτο. Λάβαρης. Έκοψε ο Παπουτσής. Πάτησε με στη γραμμή. Και ο Σκρόνης δίνει την μπάλα στον Λάβαρη, όχι συγγνώμη, στον Βελιζιώτη για να συνεχίσει το παιχνίδι. Δίνει στο Χάιδα Βελιζιώτης. Χάιδα στο Μαρκουίζο. Βελιζιώτης στο σουτ, για να... όχι λήχτηκε τελικά. Μαρκουίζος στο σουτ. Άστοχο και το rebound. Ο Ζαχαρόπλος νομίζω. Ναι, πάω του Μαρκουίζου. Ο Σκαλίκας. Νομίζω είναι η ώρα να έρθει να ξεκινήσει ο κόκκινος. Yeah.
Αμπουλαζής, δεν είσαι Μαρακόπουλο. Μαρακόπουλο στον Παπουτσί. Έχασε την μπάλα. Μπάλα δικιά της όμως ο Παπουτσής. Δίνει στο Λαζί. Λαζίς περνάει προς τα μέσα. Βελιζιώτης. Γρήγορα προς τα Βελιζιώτης. Κοντά στο καλάθι. Φάουλ. Φάουλ. Προς Καρύγκα σωστά. Καταλογίζει. Δεν αλλάξε κάτι νομίζω στο σκορ. 3 λεπτά τώρα. Τώρα μπήκε το καλάθι. Το πρώτο καλάθι. Μια βολή την Πολυζιώτη. Κάνει 33-36. Και 34-36. Χρειάστηκαν 3 λεπτά για να πετύχουν καλάθι οι ομάδες. Λαζής. Μετά τον Βελιζιώτης. Ο Παπουτσής τώρα θέλει να περάσει. Λάβαρης. Ωραίο καλά. Ωραίο καλά. Τρίποντο νομίζω από τον Ραζέ. 39-34. Βελιζιώτης. Να δούμε τι θα εμπνευστεί. Ομάδα και ο Φαρμάκης. Βήματα. Κουντάρας βήματα. Καραϊσκάκης τώρα. Περνάει στον αγώνα. Όποιος θα βγει. Κουλιάρας νομίζω πρέπει να βγει. Ναι, ναι. Πάει γύρω γύρω. 34-39. Η μεγαλύτερη διαφορά νομίζω που έχει πάρει η Δάφνη. 5 πόντους. Βούτας, Σοδαχαρόπλο, Μαρακόπουλος. Ραζής δεξιά στο Μαρακόπουλο, σούτ Μαρακόπουλο. Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Βελιζιώτης. Γρήγορα στο Χάιδα. Ο Χάιδας περνάει, όχι, δίνει στο Βελιζιώτη. Βελιζιώτης νομίζω βήματα έκανε, ναι. Δεν ξύγνησε το καλά με τα τάπλα. Για να δούμε, συνέχεια. Ένα καλά της σε 5 λεπτά περίπου. Ραζίσει το Μαρακόπουλο, καλά το Μαρακόπουλο. Δεν είναι τον αφηνισμό του Μαρακόπουλο, να, εσόξε. 34-41. Βελιζιώτης, είναι στο Χάιδα. Μαρκουίζος και πάλι Βελιζιώτης, Λάβαρες, Άιδας, Λάβαρες μόνος, σουτ, άστοχος. Παπουτσί στο rebound, γρήγορα στο βούτα. Λάβει Ζαχαρόπλη μπάλα, ευνοεί το Καραϊσκάκης, αλλά άστοχος. Μαρκουίδιος πέτυχε το καλάθι. Ραζί στο σουτ. Παπουτσί στο rebound. Βούτας τώρα. Ραζίς. Ζαχαρόπουλος. Φάουλ πάνω στο Μαρακόπουλο. Μαρακόπουλος τώρα, μπροστά του ο Χάιδας, ο Λάβαρης, Βούτας, κάνει την μπάλα από Βούτσας. Βλέπεις την μπάλα από τα χέρια του. Τι αντέξω, δεν είναι το σκορ. Καραϊσκάκης. Λάβαρης.
Περνάει στο Καρασκάκι. Χάιδα στο σουτ. Άστρος. Ραζής γρήγορα μπροστά στο Μαρακόπλο. Μαρακόπλος. Μπελιζιώτης τώρα. Στο Καρασκάκι. Ωραία προσφέρει το Καρασκάκι. Και μειώνει με τα τάπλα σε 38-41. Ραζής τώρα. Έτοιμος και ο Λούκος να μπει στον αγώνα. Μαρακόπουλος. Τον πιέζει ο Χάιδας. Μαρακόπουλος όμως το σουτ. Το ριμπάν. Στέλνει και ο Σλόνης. Φάουλ του Λάβαρη νομίζω. Τώρα δίνει στο Μαρακόπλο. Αλεξανδρόπουλος στο Λούκο και πάλι. Λούκος διστάζει στο σουτ. Ζαχαρόπουλος. Σουτ του Ζαχαρόπουλου. Υποπίεση άστοχο. Περιτσιώτης γρήγορα στο Καρασκάκη. Καρασκάκης έχασε όμως το καλάθι. Λούκος γρήγορα μπροστά. Αρχίζει και πάλι το παιχνίδι να αποκτά ενδιαφέρον, πιο δυνατό, πιο καλό, καλά του Λούκου. Ο Λούκος, ο Ρεξάτος, δίνει ενέργεια στην ομάδα του, 38-43. Μπελιζιώτης, στο Χάιδα. Μπελιζιώτης και πάλι, δίνει στο Χάιδα, περνάει μέσα, κόπηκε όμως. Παπουτσής, αστούχος, Μπελιζιώτης, γρήγορο πλέον το παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα, ξαφνικά έχει είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Χάιδας, Αγραπίδης, Μπελιζιώτης, πάω, πάω Ζαχαρόπουλο νομίζω. Μπαίνει και ο Καλούδης. Ρεσχέξε την μπάλα για τα δεταύλα. Δίνει στον Μπελιζιώτη. Ο Μπελιζιώτης περνάει. Ωραία προσπάθεια και ωραίο καλάθι. Ωραίο καλάθι με τον Μπελιζιώτη. 40-43. Και το παιχνίδι ομόρφινε. Λούκος στο Μαραγκόπουλο. 2 λεπτά μείναν ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Αλεξανδρόπουλος περνάει. Όχι. Δίνει στον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος. Καλάθι και φάουλ. Λάβει και φάλλει πάνω στο Ζαχαρόπουλο. Ωραία προσπάθεια. Η Ντάφνη δείχνει να έχει πιο ενέργεια μέχρι στιγμής σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Πρέπει να μπει ο κόκκινος. Να, τώρα θα μπει ο κόκκινος. Ζαχαρόπουλος μέσα, βολή. 46-40. Βελιζιώτης. Παίρνει τον Λούκος. Δίνει στον Καλούδη. Έκοψε ο Παπουτσής, δεν ζωή. Πάτησε γραμμή. Καλή προσπάθεια του Παπουτσή. Κόκκινος τώρα, μέσα στο παιχνίδι. Κύριος Πανός ξεκουράζει τον Ζαχαρόπουλο. Καλούδης για τον Τατάβλα. Έχει ο Παπουτσής. Παπουτσής γρήγορα στο Λούκο. Λούκος περνάει. Ακολουθεί ο Βούτας και καλάβει. Καλάβει από τον Βούτα. 40-48. Εντάφνη. Δείχνει πιο δύναμη σαν το δεκάλεπτο. Ο Σφαρμάκης προσπαθεί να δώσει εντολές στην ομάδα του. Ξέρετε να πει να παίξουν λίγο καλύτερα.
προχωρήσει ο χρόνος το time out. Ένα και 19 μένει ακόμα για τη λήξη του τριδεκαλέπτου. Μπροστά η Δάφνη. 40-48. Κόκκινος. Στο Βελιζιώτη. Και πάλι κόκκινος. Κοντά στο καλάθι. Μέσα. Μειώνει. 42-48. Λούκος απέναντι Βελιζιώτης, κλέβει την μπάλα ο Βελιζιώτης. Φάουλ. Φάουλ, δύο βολές δίνει ο κ. Χρόνης. Νομίζω στο Βούτα το χρεώνει το φάουλ, για να δούμε. Βολές για τον Βελιζιώτη. 42-48 και δύο βολές για τα τάβλα. Μέσα, πολύ πολύ. 43-48. Μπάλα για τη Δάφνη. 43-48 το σκορ. Λίγο πριν τη λήξη. 48-90 λέει το χρόνο, πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λούκος. Πιέζει ο Βελιζιώτης. Περνάει ο Λούκος. Ωραία παλιά στο Μαραγκόπουλο. Σου του Μαραγκόπουλου μέσα. Ωραίο καλά. Τρεις παίκτες πάνω στο Λούκο και έδωσε να μαρκάρει στο Μαραγκόπουλο και κάνει το παιχνίδι. Το σκόρ 43-50. Βελιζιώτης. Πιέζει ο Λούκος. Πολύ καλή άμυνα του Λούκου πάνω στο Βελιζιώτη. Βελιζιώτης τώρα. Κακή μπαλά. Πιέζει η Δάφνη ψηλά και οδηγεί. Μαραγκόπουλος. Καρασκάκης τον πιέζει. Μαραγκόπουλος και πάλι. Κακή μπαλιά. Όχι. Τόσο σε ο Παπουτσής. Και καλάθι. Ωραίο καλάθι να έρθει σήμερα. Ο Παπουτσής είναι εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ καλός ο Παπουτσής σήμερα. 43-52. Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. 43-52 μπροστά η φιλοξενούμενη ομάδα, η Δάφνη, και ωραίο καλάθι με τον Λούκο. Το καλάθι του Λούκου ανεβάζει το σκορ στις 43-54 η Δάφνη. Βελιζιώτης. Στο Χάιδα, σου του Χάιδα, άστοχο. Το ριμπάν, ο Βελιζιώτης όμως. Δίνει στο Χουλιάρα, σου του Χουλιάρα. Αναπήρησε ο Στεφάνη μπάλα και το ριμπάν ο Μαραγκόπουλος. Μαραγκόπουλος στον Παπουτσί, στον εξαιρετικό σήμερα Παπουτσί. Και Αλεξανδρόπουλος στο σουτ, άστοχο. Κουλιάρας τώρα. Κουλιάρας με τον Βελιζιώτη. Κόκκινος αλλάζει με τον Κουλιάρα την μπάλα, ξανά κόκκινος. Κόκκινος κοντά στο καλάθι, πέρασε. Ωραίο καλάθι για τον κόκκινο. Κάνει το σκορ 45-54. Η Δάφνη λίγο καλύτερη. Στο τρίτο δεκάλεπτο μπήκε πιο δυναμικά. Πήρε το προβάδισμα. Ετοιμάζεται και ο Άμερσον τώρα. Σου του Μαραγκόπουλου. Άστοχο. Βγάλε την μπάλα έξω ο Μαρκουίζος. Στην πρώτη στιγμή να πάρει το ριμπάο. Λούκος δίνει στο Μαραγκόπουλο.
Καρακόπουλος στο Βούτα, ωραίο καλάθι του Βούτα. Ωραίο καλάθι του Βούτα, καλάθι και φάουλ νομίζω. Πανηγυρίζει εδώ ο Πάκος της Δάφνης. Σαράντα πέντε, 56. Η Δάφνη καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Βούτα στο σουτ, το βολή, συγγνώμη. Βυριζιώτης τώρα. Βυριζιώτης δίνει την μπάλα στο κόκκινο. Τον περνάει προς τα μέσα. Φτάνει κοντά στο καλάθι και φάουλ του Παπουτσέ. Παπουτσέ του Βούτα. Δεν ήταν καλά. Μπορεί να είναι και του Βούτα. Στο 15 το χρόνο νομίζω είναι ο Παπουτσές. 46-56. Και 47-56. Λούκος τώρα για τη Δάφνη. Είναι στο Παπουτσί. Μαραγκόπουλος. Σούτ Μαραγκόπουλου μέσα, ωραίο τρίποντο. Ο σουτέρ, ο Μαραγκόπουλος σηκώνει την ομάδα του. Σπλάτες το πλέον με αυτό το σουτ. Βελιζιώτης, έκοψε ο Μαραγκόπουλος. Μαραγκόπουλος γρήγορα μπροστά. Με τον Καλούδη καλάθι. Το σκορ μεγάλωσε 47-60. 7-33 πριν τη λήξη του αγώνα. Η Δάφνη δείχνει πιο πυκμή. Μελιζιώτης, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μάδο κύριο Φαρμάκη. Κόκκινος. Χάιδας, Μαρκουίζος, δεν είναι στο Βελιζιώτη. Βελιζιώτη στον Γαλούδη, άστοχος. Άμερσαν το λοιπόν, γρήγορα Μαρακόπουλος, στον Παπουτσί. Στον εξαιρετικό σήμερα Παπουτσί. Βελιζιώτης, περνάει μπροστά. Δεν πέρασε όμως και τον Λούκο. Που και αυτός ο Ρεξάτος, διψασμένος για παιχνίδι. Ο τραυματισμός τον έχει φέρει πίσω. Να όμως που προσπαθεί να καλέψει Μαρακόπουλος. Ο δεινός σκόρε. Μαρακόπουλος ο Βαγγέλης. Δεν συγχωρεί. Να. Είπαμε ότι. 47-62. Αλλαγή για την Δάφνη. Ετοιμάζεται ο Ραζής. Χάιδας τώρα στο Μαρκουίζο. Κόπηκε. Ο Βούτας. Ωραίο κόψιμο. Ωραίο κόψιμο. Μαραγκόπουλος. Και Λούκος. Μέσα. 47-64. Δεν πιάνει τη Δάφνη πλέον. Έχει αυτοπεποίθηση. Βελιζιώτης. Σούτ Βελιζιώτη. Μέσα. Ένα τρίποντο. Καλό για την ομάδα του κ. Φαρμάκη. Για να δούμε. Έχει χρόνο. Μαραγκόπουλος. Φάου. Νομίζω. Βγαίνει ο Λούκος. Έχει τα συγχαρητήρια του προπονητή του. 50-64 το σκορ. Ραζής. Μαραγκόπουλος. Μαραγκόπουλος. Σουτ Μαραγκόπουλου. Και τι του λέει ο κ. Καρίκας, δύο βολές νομίζω. Πάνω στο σουτ έγινε φάουλ. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι υπέδειξε ο κ. Καρίκας. Όχι, απ' έξω είναι. Μπέλα όμως είναι για την Δάφνη. Παπουτσής. Παπουτσής ωραίος. Ωραία μπαλιά, ωραίο άλμα φυσικά. Λίγο να πούνε το χέρι του περισσότερο, θα έχει πετύχει το καλάθι. Βελιζιώτης. Βελιζιώτης στον Παναγόπουλο. Το ριμπάν, ο Βούτας.
Άμερσον. Κόπηκε όμως από τον Αγραπίδη. Βελιζιώτης. Σου του Βελιζιώτη. Το ριμπάνο κόκκινος. Ωραία προσπάθεια το κόκκινο. Καλά δικαιοφάου. Καλά δικαιοφάου το κόκκινο. Ωραία προσπάθεια. Ο έμπειρος φορ. Και βγαίνει ένα πολύτιμο καλά για την ομάδα του. Μειώνει σε 52-64 τα τάβλα. Για να δούμε. Έχει χρόνο. Σύγχρονο από τον κύριο Κρόνη. Ξεκινήσει, λέει το παιχνίδι, τελείωσε το time out. 5 λεπτά και 4 μήνα ακόμα. Για τη λήξη του αγώνα, για να δούμε τι θα δούμε. Τα τάπλα φαίνεται να αναθαρρύνουν λίγο, για να δούμε. Κόκκινος, πάει και για τη βολή. Κέρδισε το φάου. Βελιζιώτης στο rebound. Βελιζιώτης καλάθι. 54-64. Μειώνουν τα δάπλα. Βαζής απέναντι το Χουλιάρας. Μαραγκόπουλος. Έκλεισε ο Καραϊσκάκης. Αλλάρισε ρυθμό φαίνεται. Τα δάπλα. Αν πετύχει τον τρίπο τότε ο Χουλιάρας. Να το πέτυχε. Να προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση από τα τάπλα και μειώνει σε 57-64. Ωραίο το παιχνίδι, ζωντάνευσε ξαφνικά. Μαραγκόπουλος, έναντι το Βελιζιώτης. Για να δούμε, θα κάνει καλή άμυνα. Ζαχαρόπουλος. Όχι, ο Άμερσον ήταν, συγγνώμη. Βουλιάρας και πάλι. Αγραπίδης, σου του Αγραπίδη, στο Στεφάνι, μπάλα, μπάλα, ο κόκκινος, ο έμπειρος κόκκινος πήρε το καλάθι, έκανε ωραία προσπάθεια και πήρε το καλάθι. Και τώρα το σκορ 59-64, 5 πόντους, νομίζω οι 14-15 που λιγόταν οι δάφλοι, έγιναν 5. Μαρακόπουλος, πήρεξε ο κύριος Καρίκας. Αλλαγή. Μπαίνει ο Ζαχαρόπουλος στη θέση του Άμερσον. Ραζής δίνει στον Παπουτσί. Μαραγκόπουλος. Για να δούμε. Ραζής στον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος κάνει το σουτ άστοχο. Καραϊσκάκης. Άλλαξαν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Τα τάπλα. Προσπαθούν να κάνουν. Φίνις, ναι, και ένα καλάδι. Καλάδι από τον Βελιζιώτη. Να που το παιχνίδι έγινε πολύ συναρπαστικό. 61-64. Σφύριγμα. Και πάλι μέσα ο Άμερσον. Βγάζει το βούτα τώρα ο κ. Σπανός. Και πολύ γρήγορα μείωσαν τα τάβλα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη διαφορά των 14-15 πόντων την κάλυψαν γρήγορα. Και να δούμε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια. Ραζής στις βολές. 3 και 10 ακόμα. Εντελήξει το αγώνα. Μέσα το βολή. 61-65.
Τάσο γυρεύει το rebound. Ο Αγραπίδης είναι στον Βελιζιώτη. Βελιζιώτης δυναμικός. Σηκώνει μαζί με το κόκκινο την ομάδα στις πλάτες. Σε καλάθι. Ωραίο καλάθι Βελιζιώτη. 63-65. Λάθος. Παραλίγο να κλέψει. Παραλίγο να κλέψει ο Αγραπίδης. Α, ο κύριος Κόκκινο, ο κύριος Φαρμάκης ενθαρρύνει τους παίκτες του και ο Λούκος τώρα μέσα. Ωραίο παιχνίδι. Έγινε όμορφο, εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Έγινε πολύ όμορφο. Άμερσον στο Λούκο. Τον πιέζει ο Κουλιάρας. Παπουτσής. Μαραγκόπουλος. Μαραγκόπουλος. Προσπαθεί να περάσει. Φάουλ. Επιθετικό. Επιθετικό φάουλ, ναι. Πάνω στο Βελιζιώτη, νομίζω το έκανε ο Ζαχαρόπουλος. Και τώρα δίνεται η δυνατότητα στα Δαντάπλα να κάνουν την επίθεση. Όμορφο παιχνίδι. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Αγραπίδης έχει κοντά στον κύριο Φαρμάκη να δεχτεί κάποια συμβουλή, κάποια οδηγία. Βελιζιώτης 2-35. Λούκος πιέζει τον Βελιζιώτη. Βελιζιώτης φάουλ του Λούκου. Ο έμπειρος playmaker κάνει αυτό που πρέπει. Κάνει αυτό που πρέπει και παίρνει φάουλ. Για να δούμε, είναι 5-4-5, νομίζω βλές. Για να δούμε 4 δίνει το ταμπλό για την φιλοξενούμενη ομάδα. 5 για την υπέδοχο. Απ' έξω. Κουλιάρας μάλλον απ' έξω. Στον Βελιζιώτη, τον πιέζει ο Λούκος. Βελιζιώτης περνάει προς τα μέσα. Δίνει στον Αγραπίδη. Καλάθι. Καλάθι του Αγραπίδη. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του κ. Φαρμάκη. Το προβάδισμα για τα Δαντάπλα. 66-65. Όπως είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει. Τώρα αρχίσαν όλα. Να δούμε ποιος θα έχει το φίνις. Μαρακόπουλος. Μαρακόπουλος δίνει στον Παπουτσί. Σου του Παπουτσί. Μέσα! Ωραίο καλά του Παπουτσί. Το προβάσμα τώρα νομίζω 66-67 για την φιλοξενούμενη ομάδα. Βελιζιώτης ελήφθηκε. Πέναντι του Ζαχαρόπουλος. Κόκκινος. Άστοχος. Ωραία προσπάθεια για το κόκκινο, αλλά άστοχο. Να δούμε. Κουλιάρας πιέζει τον Μαραγκόπουλο. Λούκος. Και ο Σπανός. Προσθεί το παιχνίδι για τα καλά. Καπουτσής. Δίνει στον Άμερσον. Ο Άμερσον στον Λούκο. Λούκος περνάει. Και την μπάλα δείχνει ο κύριος Καρίκας για τον κύριο Φαρμάκη. Για την ομάδα του κύριου Φαρμάκη. Time out. 66-68 δίνει το ταμπλό. Μπροστά η Δάφνη. Όλα πλέον είναι στον Ήλα. Όλα κρύγνονται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στην κόψη του ξηραφιού. Ωραίο παιχνίδι. Thank you.
την μπάλα για τα τάβλα. Και ο Σκαλίκας δίνει την μπάλα στον Αγραπίδη, νομίζω. Βελιζιώτης. Βελιζιώτης είναι στο Χουλιάρα. Δες προσδονάει προς τα μέσα, δίνει στο Καραϊσκάκη. Σου το Καραϊσκάκη. Το λοιπόν. Ο Καραϊσκάκης κόπηκε όμως. Ωραίο κόψιμο. Λούκος. 55 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. Λούκος στην μπάλα. Μαραγκόπουλος. Το κάτω Καραϊσκάκης. Για να δούμε. Να το κόψει σίγουρα θα σουτάρει. Μέσα. Πολύ ωραίο τρίποντο. 66-71. Να πω ο Παναγκόπουλος. Σήμερα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Σήκωσε την ομάδα στις πλάτες. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα το παιχνίδι. Για να δούμε το ριμπάουν. Πανηγυρίζουν τις Λάχνης. Εβδομήντα ένα. Το τρίπο του Μαραγκόπουλου έχω στα πόδια τον παιχτών του κ. Φαρμάκη. Φαρμακερό τρίποντο. Ωραίο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα και 24 εκατοστά μένουν. Η μπάλα για τη Δάφνη. Άμερσον δίνει στο Μαραγκόπουλο. Φάουλ πάει στο Μαραγκόπουλο. Καραϊσκάκης έκανε το φάουλ. Στις βολές ο παίχτης της Δάφνης. Ο πιο εύκολος παίκτης στις βολές. Γιατί 19 και 11 ακόμα. Πέντε πόντους μπροστά η Δάφνη. Μέσα. Η πρώτη βολή για τον Μαραγκόπουλο. Ο Βαγγέλης σήμερα εξαιρετικότατος. 66-72. Και 66-73. Τη Δάφνη είδαμε και με το Πόλης, ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε πει ότι εμάς μας αρέσει και ίσως είναι για μας μια ομάδα που θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος την άνοδο της στην παραπάνω κατηγορία. Παίζει πολύ καλύτερα, δεν ξεκινήσει τόσο καλά φέτος. Παίζει όμως πολύ καλά τώρα και αυτό μετράει τελικές προσπάθειες. Τι κάνουμε στο τέλος. Να δούμε τι λέει ο κ. Φαρμάκης. Δεν είναι για τόσες οδηγίες του. Βελιζιώτης στην μπάλα. Για να δούμε. 19 και 11. Μένουν ακόμα. Βελιζιώτης. Αργεί λιγάκι. Δίνει στον Αγραπίδη. Και πάλι Βελιζιώτης. Σουτ τριοπόντων.
Στεφάνι μπαλά. Άμερ, Ζαχαρόπουλος στο rebound, Μαραγκόπουλος τώρα. Άμερσον. Τέλος. Μια μεγάλη νίκη για τη Δάφνη. Μια πάρα πολύ καλή νίκη. Thank you.